Καλησπέρα στον Γιούσεφ Καρπίας, παρακολουθούμε το δεύτερο αποψινό παιχνίδι μεταξύ δύο νέων ομάδων. Στη Γιούγκο. Πλάστικα που είναι τώρα με την μπάλα. Εναντίον τον Ανατόλιαν Τζαζ. Πάρα πολύ ωραία άμυνα από τους Ανατόλιανς. Σιγά σιγά θα τους μάθουν τους παίκτες. Ο Μπατίστο Γιώργος ήταν με την μπάλα. Θα τους μάθουμε στην πορεία. Έχουμε εκεί ένα τζαρτζάρισμα. Το νούμερο 11 είναι ο Κεσίδης. Είναι η πάσα και έχουμε τον πρώτο κανένα του αγώνα από τον παίκτη με το νούμερο 8, τον Καραμεσίνη. Η Τζάζ τώρα στην επίθεση και έχουμε ένα φάουλ. Το οποίο θα κερδίσουν Δημητρή. Δύο μπασκετικές ομάδες. Νούμερο 13 είναι ο Παντής, είπαμε, από τους Ανατόλια Τζαζ, ο οποίος θα πάρει την μπάλα, θα προσποιηθεί, θα σουτάρει, θα στοχίσει. Έχουμε από την Κεσίδη το αμυντικό rebound, ο οποίος ψάχνει μπροστά να βρει τους παίκτες του. Δεν βγαίνει ενδυνασμός για τους. Νούμερο 15 θα σουτάρει ο Μαρίδης και έχουμε το αμυντικό rebound. Κεσίδης ξανά με την μπάλα, θα σουτάρει για 3, θα στοχίσει. Κάνει το 5-0 για τους Λουκό. Πλάστικα, συγγνώμη. Η Ανατόλια Τζαζ είναι στην επίθεση. Παντής. Ψάχνει στους παίκτες του, με νούμερο 23 είναι ο Παφιάδης ο Γιάννης. Έχουμε κλέψιμο. Ο Κούμαλας. Δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή για τον Κούμαλα. Θα στοχίσει, έχουμε αμυντικό rebound τελικά. Δεν μπορεί να διευθυνιασμό στο Τζαζ. Όμως το 32 Παρισάκης θα κερδίσει το φάουλ. Και το δικαίωμα για δύο βολές. Αστοχίσει πρώτη. Επαναλαμβάνω, δύο καινούργιες ομάδες για το μπασκετάκι Σαλόνικα. Θα αστοχίσει δεύτερη. Έχουμε σκορ και για τους Ανατόλια Τζαζ. 7-1 το σκορ και ο Κεσίδης τώρα με την μπάλα. Ωραία πάσα. Έχουμε το τελικό rebound και foul. Έχουν μια διαφορά έτσι στις δύο ομάδες. Θα δούμε τη συνέχεια. Το νούμερο 9 ήταν στο τελικό rebound, ο Καπετάνιος. Ο Γιάννης Καπετάνιος. Όπως έχει δικαίωμα και για δύο βολές. Την πρώτη πάσα. Πάρα πολύ ωραία πάσα. Παντής. Πάσα χαμηλά. Και έχουμε τζάμπολ. Έχουμε τζάμπολ. Κατοχή είναι για τους Ανατόλια Τζαζ. Καθώς η Γιούγκο Πλάστικα ήταν θετικά σαν τον Τζάμπο στην αρχή του αγώνα. Δεν την μπάλα, δεν συγκρατεί την μπάλα ο Βαφιάδης ο Γιάννης.
Και Σίδης προσπαθεί να τρέξει την ομάδα του. Απέναντι μπάλα. Τον Μπούμαλα, ο οποίος Κούμα σκεφτίζει να φάω χαμηλά. Από τον Νίκο τον Παρισάκη. Πάμε από την baseline. Πάσα στον καπετάνιο που θα σουτάρει για τρεις. Το συμπλέτατε για τον Μπαντής τώρα. Ψάχνει τους υπέκτες του σχεδιασμό. Απέναντι πάσα. Έχουμε ελεύθερο σουτ. Αστοχό. Καπετάνιος θα μαζέψει το αμυντικό rebound. Το αμυντικό μάλλον ήταν από τον Μαρδίδη, συγγνώμη. Ετοιμάζω να γίνει το πλάστικα. Με τον νούμερο 7 θα περάσει λίγη ώρα από ακού μας. Ωραία σκέψη, ωραία πάσα. Μπαντής. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα κάνει το 8-3. Ετοιμάζουν και οι Ανατόλιανς αλλαγή. Έχουμε φάλο το Βαφιάδη. Time out που ζητάνε Ανατόλια Τζαζ. Λογικό, αφού η ομάδα τους κάνει με σκορ 13. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε μετά το time out που πήραν Ανατόλια Τζαζ. Αυτός που τη δει χρέη coach σήμερα ο Σάββος Αλεξιάδης. Έχουμε δύο δεύτερες βολές, η πρώτη βολή είναι εύστοχη από το νούμερο 12, τον Κούμαλα. Κάνει σκορ 12-13. Πάω στο κίσης, δεύτερο πατήσι είναι εκεί ψηλά. Δεν τους γνωρίζουμε ακόμα, θα τους μάθουμε. Τι κάνει ο κάθε παίκτης. Πόσο χρήσιμος είναι για την ομάδα του, πατήσα σου πάρει για δύο. Θα στοχίσει, έχουμε δικό rebound, αλλά δεν καταφέρνουν να σκοράρουν. Και ο Σίδης δίνει πάρα στον Κούμαλα, ξανά και Σίδης, σου τριών πόντων, άστοχο. Αμυντικό rebound, δεν γυρίσει άμυνα τον Γιούκο Πλάστικα. Έχουμε κλέψιμο, ο Παρισάκης δεν είδε εκεί τον αντίπαλο. Στους δύο από τον άστοχο, έχουμε αμυντικό rebound. Αλλαγή. Και έχουμε αλλαγή για τους Jazz. Βγαίνει με το νούμερο 32 ο Νίκος ο Παρισάκης. Μπαίνει στο παιχνίδι με το νούμερο 44 ο Δημήτρης Καζημανίου. Ο οποίος μας έκανε δηλώσεις στην αρχή του αγώνα, θα ακολουθήσετε από τη σελίδα μας στο Facebook. Αξίζει τον κόπο. Ωραίο Μπαντής, θα πάει μέχρι μέσα, θα τελειώσει τη φάση από αριστερά, θα κάνει το 12-15. Ωραία στοιχεία βλέπουμε στην αρχή και για τις δύο ομάδες. Έχουμε σου τριών πόντων από τον Κεσίδη. Μια πάσα την οποία δεν κατάλαβε στην πέφτυξη. Παρ' όλα αυτά μπερδεύτηκαν εκεί οι παίκτες λίγο πλάστικα. Κατοχή για τους Τζαζ. Έχουμε αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Τα πόδια μου
Μπαντής. Πάρα πολύ ωραία προσπίση. Μέχρι μέσα buzzer beater. Στηρίξη επίδεσης από το νούμερο 23 τον Γιάννη Βαμφιάδη. Μείνει στην πάρα φωνάζει το κόλτς Σάρας Αλεξιάδης. Άστοχο, μαζεύουν το rebound η Ανατόλια Τζάζ. Χάτζε Μανουήτ. Βλέπουνε οι γιουγκοπλάστικα. Όλο φωνάζουν. Συντροπόδουν άστοχο. Είναι για τους γιουγκοπλάστικα ξανά. Προσδίδει ο Γεσίρης, θα πάει μέχρι μέσα. Θα στοχίσει. Σχεδόν εξ επαφής. Πολύ καλή προσπάθεια. Κάτσε Μανουήλ με την μπάλα. Πάσα μακρινής Κασίσου. Δύο πόντων άστοχο. Και ο Γεσίρης με την μπάλα τώρα. Πασάρι έχουν επιστρέψει Τζαζ. Έχει αποκτήσει ένα τρελό ρυθμό το παιχνίδι. Έχουμε ένα στο πολύ για την Τζαζ. Ετοιμάζουν αλλαγές οι καλοί χαμένοι. Μπάλα, τι γίνεται, δεν μπορώ να γυρίσει κανένα. Στο τριών πόντων, αστοχό. Και έχουμε λίγο ριμπάνω από το Κεστίδη. Από το νούμερο 11 τον Κεσίδη. Μπαντής με την μπάλα. Μπαντής θα γυρίσει, ωραία προσποίηση. Θα κερδίσει το φάουλ. Έχουμε αλλαγές για τους γιουγκοπλάστικα. Θα γίνει νούμερο 12 ο Κούμαλας. Θα βγει και ο Μαρλίδης στη θέση του, θα περάσουμε ο Αμπατζίδης. Θα βγει και ο Βαλκούμας, θα περάσει και ο Δελιγεωργόπουλος με το 70. Πέραν ποιος είναι κάτω. Πέραν ποιος είναι κάτω. Πέραν ποιος είναι κάτω. Το 8 θα περάσει ο Καραμεσίνης, τους μαθαίνουμε τους παίκτες. Μπαντή στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Θα κάνει 17-8, θα μειώσει. Ετοιμάζεται αλλαγή για τον Μπαντή. Αλλαγή έχουμε. Άδειο Μπαντή, θα μπει με το νούμερο 79 ο Χατζόπουλος ο Σοφοκλής. Δεκαεφτά-εννιά το σκορ. Φωνάζει ο κόουτς Αλεξιάδης στον Χάτζη Μανουήλ να μην στη γωνία. Να είναι κοντά στον Κεσίδη. Όποιος έχει ένα εξαιρετικό σουτ. Ο Βαλκούμας λίγο πιάνει το πόδι του. Θα γίνει αλλαγή. Με το νούμερο 9 θα περάσει και στο καπετάνιο. Ο
παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραία κίνηση και πάρα πολύ εντυπωσιακό καλάθι από τον Χατζόπουλο στο Βοκλή. Μόλις πέρασε το παιχνίδι, ωραίο ρολάρισμα, 17-11 μειώνει. Η μπάλα είναι για τους Anatolian Jazz. Και έχουμε ένα φάουλ. Δεν βολές. Δεν είναι βολές. Πιέζω και εσύ στην πρώτη πάσα, την επαναφορά. Ο Κατζημανούλη δίνει στον... στον νούμερο 27, τον Πάπα Ιωάννη Σωτήρη, ο οποίος θα πάρει την πάσα σε τάρα τη γωνία, θα στοχίσει. Έχουμε αμυντικό rebound από τον Καπετάνιο και μπροστά με τον Κεσίδη τώρα η Γιουγκοπλάστικα. Μεταφέρει την μπάλα απέναντι στον Καραμεσίνη. Καραμεσίνης. Τέσσερα είναι ο... Στο τριόπολο άστοχο μαζεύει ο Χατζόπουλος ο Φογκλής. Τάζε Μανουήλ δίνει στο νούμερο 10 τον Καράτο Δημήτρη. Ένα πολύ, μια πολύ ωραία συνεργασία στον Φιλίκη προς περιόδου. Μειώνουν οι Anatolians Jazz 17-13 το σκορ, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι, έχει περάσει ο Χρήστου για τους Γιουγκοπλάστικα. Μια παλιά γνώριμη φιγούρα των γηπέδων και της Α1 και πολλών εθνικών κατηγοριών. 14, εδώ ποιος είναι? 79. Δείτε λίγο άμυνα, και από τις δύο ομάδες. Ωραία προσπάθεια όμως δεν μεταφράζεται σε καλάθι για τους Γιουγκοπλάστικα. Πιέζει ο Χρήστου. Πάλα στον Αλεξιάδη Αντώνη. Πασάρι αυτός. Έχουμε ένα άστοχο σουτ. Και τώρα την μπάλα στον Χρήστου. Ελεύθερο συντέκτη, πάρα πολύ ωραία φάση. Επιθετικό από τον Καπετάνιο, ο οποίος θα μεθεί το καλάθι, θα κερδίσει και το φάουλ. Θα κάνει το 19-13. Ετοιμάζεται αλλαγή, ζήτησε ο Γιάννης ο Καπετάνιος αλλαγή. Ετοιμάζεται να πέρασει τη θέση που ο Βαλκούμας. Εντάξει το πόδι. Θα εστοχίσει και ο Γιάννης Καπετάνιος θα περάσει έξω. Ο Βαλκούμας στη θέση του. Άντζη Μανουήλ Δημήτρης με την μπάλα. Τζαζ, είναι την μπάλα το χέρι του Αλεξιάδη του Αντώνη. Θα περάσει ο Παντή στη θέση του Αντώνη του Αλεξιάδη. Είχε ετοιμαστεί αλλαγή. Όπως επίσης θα περάσει στο παιχνίδι και ο Γιάννης Βαφιάδης. Θα βγει ο Σοφοκλής ο Χατζόπουλος. Και τώρα η Γιουγκοπλάστικα μπροστά στην επίθεση. Χρήστου. Ψάχνει, βρίσκει τον Κούμαρο, ο οποίος θα σουτάρει για τρεις. Ο Κούμαρος θα εκπληκτήσει, θα κάνει το 23-13, ξανά στους 10 διαφορά. Έχω την εντύπωση ότι είχε φτάσει και πριν. Παντής, θα κερδίσει ο Παντής το φάουλ. Δικαίωμα για δύο βολές. Για τον Γιώργο Παντή. Thank you.
δύο παντή στην πρώτη βολή. Αστοχή και στη δεύτερη, 0-2 για τον παντή. Ο Χρήστου τώρα με την μπάλα θα πάει μέχρι μέσα, θα αστοχήσει. Έχουμε επιθετικό rebound όμως. Σε τριών πόντων, άστοχο. Κι άλλο επιθετικό rebound για τους Γιουγκοπλάστικα. Κλέβουν όμως την μπάλα οι Τζαζ και κερδισμένο φάουλ από τον Χατζημανουή. Το φάουλ έγινε από τον Βαλκούμα με το νούμερο 7. Εκεί. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια, άστοχη όμως, αλλά επιθετικό rebound. Βαθιάζει τα προσπάθεια, σου δύο πόντων. Τελικά η μπάλα καταλήγει στην Γιουγκοπλάστικα. Ο Χρήστος με την μπάλα. Πάρα πολύ ωραία κίνηση όμως, άστοχη ο Μαρίδης. Χατζημανουή, ωραία σταυρωτή, πάσα μπροστά στον καρά του Δημήτρη, ξανά Χατζημανουή, απέναντι μπάλα. Πάρα πολύ ωραία κίνηση από την παντή και στο πολέι απ. Λιώνεις 8. Χρήστου, τα σουτάρει για 3, θα εστοχίσει. Τρία δευτερόλεπτα για τέλος επίθεσης. Φεύγει μπάλα από τα χέρια του Μαφιάδη. Έχουμε αλλαγές. Με το 32 θα μείνει μάλλον ο Χατζημανουήλ. Από στα 27-16. Μπείτε 23 και 32. Μπήκα Μαφιάδης Παρισάκης. Και εσύ της μπήκε για τους Γιουγκοπλάστικα. Έχουμε να φάω χαμηλά. Έχουμε και άλλη αλλαγή για τους Ανατόλια Τζαζ. Θα μπει νούμερο 14 ο Αλεξιάδης ο Αντώνης και θα βγει ο Χατζη Εμμανουήλ, ο Δημήτρης. Χρήστου, θα σου πάρει για 2 να εξοδίσει. Θα κάνει το 7-15. Πολύ ωραία προσπάθεια με baseball pass από τον Αλεξιάδη. Τον Αντώνη, κλέβουνε Γιουγκοπλάστικα. Σου τριόποταν τον Κεσίδη, δύο πόντων. Θα κάνει το 29-15. Ετοιμάζεται να πει ο Παρταλίδης για τους Γιουγκοπλάστικα. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια και καλά του παντή, ο οποίος θα σκοράρει. Ο Χρήστος μια προσπάθεια θα στοχίσει και δεύτερη φορά και τρίτη φορά. Ο Μπαντής είναι στο αμυντικό rebound. Πάσα, άλλη μια μαγρινή πάσα η οποία δεν περνάει. Ο Μαρλίδης αστοχή. Έχουν ζητήσει time out η Γιουγκοπλάστικα. Κάτι θέλω να δώσω. Ωραία πάσα και πολύ ωραίο τελείωμα. Και έχουμε time out από τους Γιουγκοπλάστικα. 29-19 το σκορ, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι. Ο Χρήστος με την μπάλα.
από τον Βαλκούμα, άστο χασόν εκεί, κατοχή τελικά για τους Τζαζ και με τα πόδια. 2 δευτερόλεπτα, 1 δευτερόλεπτο μάλλον. Δημήτρη, τι είναι αυτό το πράγμα. Γιατί είναι πόδια, είναι πόδια, είναι 24. Το νούμερο εκεί. Λέμε το πόδι. Sideline το out είναι 24 δευτερόλεπτα γιατί είναι παράβαση με το πόδι. Στους 10 πόδι στη διαφορά. Ο Παντής είναι στο out. Μεταφέρει την μπάλα απέναντι. Την ξαναπαίρνει. Θα παίξει τα πόδια τον αντίπαλό του. Θα τελειώσει τη φάση. 29-21 το σκορ. Χρήστη με την μπάλα. Και στις προσπίδες, δεν σουτάρει, θα σουτάρει τελικά για 3. Από μακριά. Θα στοχίσει ο Γεσίδης. Είναι νούμερο 9 ο συγγνώμη, ο Ζαρακινός, ο Κώστας, κατέβασε την μπάλα. Σου 2 πόντων από νούμερο 14, τον Αλεξιάδη Αντώνη. Ο Χρήστη τώρα με την μπάλα για τους Γιουγκοπλάστικα. Ένα φάουλ, 6 είναι φάουλ. Δεν είναι για να περνάει ο Χρήστη εκεί. Πόντων, ο Χρήστης στο επιθετικό προσπίδε. Θα γυρίσει, θα σουτάρει, θα στοχίσει. Έχουμε ένα follow. Τελικά ξανά και άλλο επιθετικό από τους Γιουγκοπλάστικα. Σουτ 2 πόντων, έστωχο από το Μαρίδη. Θα κάνει 31-21. 3,5 λεπτά για το τέλος δεύτερης περίοδου. Πάσα και ωραίο τελείωμα, άστοχο όμως. Έχουμε σε επιθετικό rebound, Παντής είναι στο τρίποδο προς σπίτι, θα σουτάρει, θα στοχίσει. Αμυντικό από τον Χρήστη, ο οποίος προσπαθεί να τρέξει την ομάδα του. Με το νούμερο 44 θα στοχίσει ο Παρταλίδης. 33-21 το σκορ. Και με το 9 ο Κώστας Ζαρακινός. Θα κατεβάσει την μπάλα για τους Τζαζ. Απέναντι η μπάλα. Ξανά Ζαρακινός. Θα σου πάρει για 3. Θα στοχίσει. Η μπάλα είναι out. Έχουμε αλλαγή για τους Γιουγκοπλάστικα. Θα περάσει ο Γιάννης ο Καπετάνιος. Αυτός είναι ο Γιάννης. Νούμερο 9. Θα βγει ο Βαλκούμας. Θα γυρίσει ο καπετάνιος, θα στοχίσει. Θα κλέψουν την μπάλα. Η Τζαζ με το νούμερο 9 θα σουτάρει. Θα στοχίσει να γίνει ο Κώστας. Το Χρήστη τώρα με την μπάλα μεταφέρει απέναντι. Το ίδιο σημείο θα ευστοχίσει ο Μαρλίδης. Θα κάνει 35-21, 2 λεπτά για το τέλος του περιόδου. Ο
Νίκος ο Παριστάκης τώρα με την μπάλα, δίνει στον Μπαντή. Μπαντής θα κάνει μια τρίπλα. Πάσα απέναντι στους τριών πόντων, άστοχο. Και Σύρις θα βρει το Χρήστο. Αυτός θα την προλάβει την μπάλα. Θα σουτάρει για δύο. Ένα. Και ο Ζαρακινός, ο Κώστας ετοιμάζουν αλλαγή γιουγκοπλάστικα. Ωραία κίνηση, Ζαρακινός, πασάρισε ο Χαϊκός. Με το νούμερο 32 θα πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει ο Μισοπάρισάκης. Ο Χρήστη με την μπάλα. Θα κάνει και ένα ακροβατικό. Θα μεταφέρει στο Κεσίρι, Κεσίρις για δύο. Άστοχος. Μπαντής, πάρα πολύ ωραία πάσα. Πάρα πολύ ωραία πάσα για το σπάθεια, δεν το πήρε η κάμερα. Ο Παρισάκης σκοράρει από την πάσα του Μπαντή. 37-23, 35 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Χρήστου, απέναντι πάσα από το ίδιο σημείο, Μαρλίδης. Θα στοχίσει αυτή τη φορά, θα γίνει ο τελικός από το πάσας και Σύρις μέσα. 3 δευτερόλεπτα από το Γιάννη Καπετάνιο, 21 δευτερόλεπτα για το τέλος. Έχουμε αλλαγή. Θα περάσει ο Κούμαλας, θα βγει ο Μαριλίδης και ο Παρταλίδης και θα περάσει και ο Δέλη Γεωργόπουλος για τους Γιουγκοπλάστιντα. 37-23 το σκορ, 20 δευτερόλεπτα, 19 όλα για τους Τζαζ. Μπαντής με την μπάλα. Ξανά Μπαντής, μαρκάρια του Χρήστου. Ένα ωραίο ματσάρισμα. 6 δευτερόλεπτα. Τρίτο ομαδικό. Μπαντής μέχρι μέσα. Θα τελειώσει στη λήξη. Δεν πήρε στα κάτω 35. Το συνδόδεκα γιουγκοπλάστικα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε για τρίτη περίοδο. Δεύτερο μήχρονο. Κατοχή για τους Ανατολιάς Τζαζ. Ο Μπαντής με την μπάλα. Δίνει πάρα πολύ ωραία την πάσα. Χρήστο με την μπάλα. Πάρα πολύ ωραία πάσα. Χάνεται όμως το εξεπαθής. Και ο Μπαντής απέναντι στον Παπαϊωάννου του Σωτήρη. Και αυτός με τη σειρά του στο νούμερο 79. Ο Χαλτσόλου στο κοπείο πίσω στο χείο και Σύρις με την μπάλα. Χρήστη ξανά και Σύρις. Συγγνώμη, δεν είναι Κεσίρι, ο Κεσίρι είναι. Έρμπολ. Και πάμε από τον Μπαντή. Ο οποίος είναι παντού. Κάτσε Μανουήλ. Να το πάρουμε εδώ. Διαστική άμυνα τον της Γιουγκοπλάστικα. Κάτσε Μανουήλ για δύο. Θα αυτοκίσει κατοχή για τους Γιουγκοπλάστικα. Το Χρήστο την μπάλα μπροστά. Καπετάνιος, δίνει την μπάλα, 45, άστοχο, κατεβάζει ο Μπαντής. Είχαμε καιρό να δούμε παίκτη να είναι παντού και μπροστά και πίσω για την ομάδα του. Θα στοχίσει ο Μπαντής, θα μειώσει 10-37-27. Ο Κεσίρης βρίσκει μπροστά στην παίκτη. Μια πάσα η οποία δεν την προλαβαίνει, πατάει γραμμή. Κάτω και για τους Τζαζ. Ανατόλια Τζαζ και Γιουγκοπλάστικα, καινούριο σωμάτι παραλαμβάνω. Μπαντής με την μπάλα, οργανώνει η ομάδα του. Χατζη Μανουήλ. Βγάζει έξω. Νούμερο 27 είναι ο Παπαϊωάννου. Μπαντής, μαρκάρια του Χρήστου. Θα πάρει το σκρι, θα σουτάρει. Και έχουμε φάουλ στο σουτ.
Δικαίωμα για τρεις φορές στον παντή. Θα στοχίσει πρώτη φορή ο παντής. Θα στοχίσει και στη δεύτερη. Θα στοχίσει όμως η τρίτη. Σε μόνο ψήφου διαφορά, 30-28. Ο Χρήστος τώρα με την μπάλα. Έχουμε ένα κερδισμένο φάουλ. Κλέψιμο από τους Τζαζ. Απάνω το κλέψιμο. Άλλο ένα από τους Γιουγκοσλάβια. Και σούτρο από τον εύστοχο. Έχουμε αλλαγή. Θα βγει από το παιχνίδι με το νούμερο 79 ο Ατζόπλος ο Κουκλής και θα μπει ο Βαφιάδης. Ο Γιάννης πάσα στο Χατζη Μανουήλ, το σουτάρι από τη γωνία, θα στοχίσει. Προσπαθούν να τρέξουν οι Νικοκλάς και δεν θα καταφέρουν, Μπαντής με την μπάλα. Πασάρι έξω, Χατζη Μανουήλ, Μπαντής, θα σουτάρει για δύο. Θα στοχίσει ο Χρήστος αμυντικό. Τι γίνεται, τι ρυθμός είναι αυτό στο παιχνίδι. Χρήστου θα πάρει την μπάλα. Θα κερδίσει και το φάουλ. Θα κάνει το 42-30. Έχουμε μια μακρινή πάσα για τον Χρήστο. Ωραία πάσα του Χρήστο και μπλοκ εντυπωσιακό από τον Μπαντή. Time out από το Jazz, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε μετά το time out του Κάση Κώστα Αλεξιάδη στον Ανατόλια Jazz. Στου δύο πόντων έχουμε ριμπάν του Καπετάνιου, το δίπλο που είδαμε το σούτ από τον Γιάννη Βαφιάδη. Μπροστά και τον Πλάστικα σε στου δύο πόντων. Έρχεται το ριμπάν. Από τον Κεσίδη σήμερα την μπάλα. Μου στο Χρήστο, αυτός προσποιείται, θα κάνει βήμα του μέτρα αριστερό του. Άνοιγα, σωστά. Τι Τζαζ τώρα στην επίθεση. Μπαντής με την μπάλα, πασάρι. Τον Βαφιάδη τον Γιάννη. Αυτό στάρει στην πέντη, παίρνει σκρίνα από τον Χατζη Μανουή. Μπαντής κόβει στην πλάτη της άμυνας. Τελικώς αποδέχει την μπάλα. Κάνει βήματα ο Μπαντής. Κλείστηκε εκεί από τους αντιπάλους. Μπροστά η Γιουγκοσλάβια. Κλέβουν όμως οι Τζαζ. Μπαντής. Βάζω στο Χατζη Μανουήλ. Ετοιμάζουν αλλαγή η Γιουγκοσλάβια. Χατζη Μανουήλ. Πάσα έξω με το νούμερο 23 σου τριών πόντων. Ο Βαφιάδης, επιθετικό rebound, Μπαντής.
Θα τελειώσει, όχι, θα στοχίσει. Όμως θα πάρει το επιθετικό rebound. Πατάει baseline. Πατάει baseline. Και ο Χρήστου μπροστά. Ο Μαρλίδης ετοιμάζεται. Μπάλα είναι για τους Jazz. Τζι Μανουήλ, Βαφιάδης, μέσα η μπάλα στον Παπαϊωάννου, ο οποίος γυρίζει με πρόσωπο. Νούμερο 10 ο Καράς ο Δημήτρης, πάσα έξω, τέλος. Έχουμε αλλαγές για τους Τζαζ. Γιούγκο Πλάστιγκα. Καπεταίνος με ένα απλό. Κανάτα μέσα 30. Βλέπουνε Γιούγκο Πλάστιγκα ο Χρήστου. Θα κάνει βήματα. Ενώ κάρφωσε. Αλλαγή ο Μαρλίδης θα μπει στη θέση του καπετάνιου. Πάρα πολύ ωραία φάση, Χατζημανούλη κερδίζει το φάουλ. Επιστρέφουμε σε λίγο. Ξεκίνησε το παιχνίδι ο Κώστας ο Χρήστου. Κατεβάζει την μπάλα για την ομάδα του. Θα πάρει την μπάλα και θα παίξει μόνος του μέχρι μέσα. Έστωχής, ένας εξαιρετικός παίκτης. Πολλά χρόνια στις τελευταίες κατηγορίες ο Κώστας ο Χρήστου. Έχουμε ένα φάουλ χαμηλά. Είναι πολλές, συντηρωμένα ομαδικά. Ένας
πάσες για τον Καραγκούνι τον Γιώργο. Στο εκεί ο Γιώργος ο Καραγκούνης. Αστοχή στη δεύτερη, πολύ ψηλά ο Χρήστη. Ψάχνει τον Κεσίδη, ο Κεσίδης περιμένει. Δεν έχω λόγο να βιάζει την γιουγκοπλάστικα. Χρήστου, δύο παίκτες πάνω του, ωραία, μοιράζει την μπάλα. Βήματα έχουμε εδώ, κουτσό, κουτσό από τον νούμερο 12, από τον Κούμαλα, τον Κώστα. Το 12 δεν έκανε βήματα. Πάσα στον Αλεξιάδη, τα σουτάρια 3, θα στοχίσει. Ριμπάνω το Χρήστου. Δεν μπροστά ο κόσμος ο Χρήστου. Ψάχνει ωραία και η μπάλα είναι για τους γιουγκοπλάστικα. Για τι γιουγκοπλάστικα, να το πω σωστά. Δεν προλάβαμε την αλλαγή. Έχουμε στο τριόποντο, τον άστοχο. Και το μυθικό rebound είναι από το νούμερο 23, το Γιάννη τον Βαφιάδη. Ωραία πάσα του Βαφιάδη και πάρα πολύ ωραίο τελείωμα με το αριστερό. Πρέπει να στο άλλους χρόνους. Άμα δεν σκουλήσω, ρε. Σαββατάκι 37, Χρήστου προσποιείται. Ψάχνει ο Χρήστος οι παίκτες. Πάρα πολύ ωραία πάσα. Πήγε να γίνει μια συνεργασία εκεί. Έχουμε αλλαγή για την γιουγκοπλάστικα. Θα πει 4-4 ο Παρταλίδη στη θέση που Κάρα Μεσίνη. 40-67 το σκορ. Πιέζει ο Χρήστου τον Ζαρακινό. Ζαρακινό. Έχουμε πόδι κατ' εκεί για την γιουγκοπλάστικα. Έγινε την double team. Δεν πρόλαβε να δώσει την πάσα. Άρα και δεν έχει. Κεσίδης. Ψαχνή Χρήστου. Ξανά Κεσίδης, πολύ καλό σούτερ αυτός. Επιλέγει να πασάρει, εκεί έχουμε double team. Ψάχνουν ξανά τον Κεσίδη στη γωνία. 4 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης. Θα σουτάρει ο Κεσίδης, θα στοχίσει. Έχουμε θετικό φάουλ. Δεν έχει κατοχή, δεν έχει κατοχή. 21 δευτερόλεπτα όλα για τους Ανατόλιαν Τζαζ. Γίνει παγίδα εκεί, πάσα απέναντι. Πάρα πολύ ωραία πάσα. Γιώργη. Έχουμε τέλος της περίοδος, 46-39. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι μας. Τελευταία περίοδος, δεν έρχεται η τελευταία περίοδος. Γιουγκοπλάστικα 46, Ανατόλια Τζαζ 39. Τελευταίες πινελιές στα στατιστικά μας, τους παίκτες παίζουν μέσα. Παρταλίδης για την γιουγκοπλάστικα, βγαίνει στο νούμερο 12. Το Γκούμαλα, ο οποίος θα στοχεί, ο Χρήστης στο επιθετικό rebound. Θα εστοχίσει. 40-39 σε 9 διαφορά. Ωραία πάσα στην πλάτη της άμυνας στο γιουγκοπλάστικα. 48-41.
43-43. Χρήστου. Ένα κρίσιμο φάουλ του Χρήστου, πολύ σωστά. Sideline. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια από τον Παρταλίδη, ο οποίος σκοράρει. Θα βάλει η ομάδα του μπροστά στο σκορ με 7-50-43. Πάσα στο low post. Χαμηλά το φαουλιά. Από τον Παρταλίδη. Νούμερο 7 σουτάρι για 3 είναι ο Καραγκούνης, ο Γιώργος, ο Χρήστος με την μπάλα. Αυτός ο Καραγκούνης δίνει την μπάλα μπροστά. Και έχουμε ένα χτύπημα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Είχαμε τον οραματισμό του Κούμαλα, ο οποίος βάζει πάγο στο πόδι του, στο οποίο γύρισε. Μπαντήσα στο Κίση. Θετικό rebound, σου τριό πόντου από το νούμερο 33. Νούμερο 23 τον Βαφτιάδη, αμυντικό rebound για τη Γιουγκοσλάβικα. Κλέβει ο Μπαντής, αφήσει τον διασμό. Τάπα από τον Χρήστου. Καθαρή άμυνα. Και εσύ στα σουτάρια για 3. Θα στοχίσει. Αμυντικό από τον Βαφιάδη. Με το νούμερο 7 θα στοχίσει ο Γιώργος ο Καραγκούνης, 50-45 σκορ. Χρήστου για 3, αστοχή. Μπαντίστα γυρίζει στο φάουλ. Αλλαγή, μπαίνει ο Χάτζη Μανουήλ. Βγαίνει με το νούμερο 32 ο Παρισάκης για τους Jazz. 50-45, 6-47 για το τέλος της αναμέτρησης. Νούμερο 13 σουτάρ για 3, θα στοχίσει ο Μπαντής. Ο Χρήστος θα πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ. Πολύ έξυπνα. Κάποιος αντίπαλος δεν προλαβαίνει να στηθεί, γύρισε το σώμα του και υπέπεσε φάουλ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ. Το κοινό τον επιδοκιμάζει. Θα στοχίσει στη δεύτερη. 51-45 σκορ. Ο Κεσίδης δίνει στο Χρήστου, ο οποίος θα αφήσει την πάρα ψηλά. Λειτουργούν οι παγίδες των Γιουγκοσλάβικα. Βαφιάδης με το νούμερο 7 θα στοχίσει ο Καραγκούνης. Επιθετικό rebound. Στους δύο πόντων που αλλοιώνεται.
Και ο Κεσίδης τώρα ψάχνει τον Μαρλίδη. Σου δύο πόντων τη γωνία, κατεβάζει την μπάλα. Μπαντής και μπροστά η Τζάζ. Ο Καραγκούνης αστοχή. Και έχουμε αρκετές άστοχες προσπάθειες σε θέση επιθέση από τις δύο ομάδες. Να παίρνει μπάλα. Τον Παρταλίδη θα σουτάρει. Ψηλά ο Χρήστου, θα κερδίσει το φάουλ. Το δικαίωμα για δύο βολές. Time out έχουμε για τους Ανατόλια Τζαζ. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε μετά το time out. Ο Χρήστου είναι στη γραμμή το βολό. Θα επιστρέψει πρώτο, θα κάνει το 64-40. Συγγνώμη, το 54-45. Στις 9 η διαφορά. Θα στοχίσει στη δεύτερη. Στα η μπάλα για τον Τζαζ. Καραγκούνης πασάρι στον Αλεξία του Αντώνη και βρίσκει σειρά. Μπαντής για δύο, θα στοχίσει Χρήστου. Χρήστου για δύο, θα στοχίσει. Πάρα πολύ ωραία. Κάτσι Μανουήλ. Έτσι μπάλα στον Βαφιάδη. Αυτός μέσα. Δεις τον Καραγκούνη ο οποίος θα στοχίσει. 4-25 για το τέλος. 54-45 το σκορ. Χρήστου. Χρήστου θα σηκωθεί, θα στοχίσει. Καραγκούνη στο αμυντικό ριμπάο. Θα πάει μέχρι μέσα, βγάζει την μπάλα έξω. Μέχρι μέσα ο Βαφιάδης δίνει στροφές στην μπάλα και σκοράρει με ταμπλό. 54-47 στους 7 η διαφορά. 3-50 για το τέλος. Άστοχο σουτ από τον Καραμεσίνη. Το Παντής τώρα. Βρίσκει στο high post, Χατζημανουή από τη γωνία. Θα σκοράρει 54-49. Και τι έχουμε για αλλαγή. Έχουμε αλλαγή. Θα περάσει. Θα βγαίνουμε το δεύτερο λεπτά. Ο βαθμός μας. Επίσης θα περάσει ο καπετάνιος στο παιχνίδι. Και θα βγει ο Παρταλίδης. Γεια σας καπετάνιος, αρχηγός της ομάδας. Της Λουγκοπλάστικα. Οι μπαμπάδες του Ρακλή. Σου δύο πόντων άστοχο. Επιθετικό υπάρχει το καπετάνιο που αστοχεί. Παρτίζεις με την μπάλα. Περνάει μια ωραία πάσα στον Αλεξιάδη και το παιχνίδι παίρνει φωτιά. 54-51. Με την ώρα 7 θα σουτάρει, θα στοχίσει ο Μπαλκούμας. 2-39 για το τέλος. Σου τριόποντο, να στοχώ. Έχουμε επιθετικό rebound. Και άλλο τρίποντο, 45 άστοχο. Ο Χρήστου μαζεύει το rebound. Έχει γίνει φάουλ χαμηλά. Αλλά είναι out για την Γιουγκοπλάστικα. Μαρλίδης δίνει στο Κεσίδη, αυτός θα σταματήσει. Θα κερδίσει το foul. Ο
μερικά συμπληρωμένα για τους Jazz. Δύο βολές, αυτό σημαίνει δύο βολές για τον Κεσίδη. Ομαδικά βολές. Εσείς αρχίζεις την πρώτη βοή, θα κάνει το 55-51 στις 4 η διαφορά. 2 και 15 για το τέλος της αναμέτρησης. Μεγάλο ντέρμπι εδώ στην Ευκαρπία. Παρότι η Γιουγκοπλάστικα προηγείται σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, δεν καταφέρει να πάρει μια διαφορά την οποία θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε διαφορά ασφαλείας. Ο Παντής τώρα με την μπάλα. Μαζί Μανουήλ για 2, θα στολκίσει Μαρλίδη στο αμυντικό. Ο Κεσίδης με την μπάλα. Ήρεμα φωνάζει ο Πάγκος. Χρήστου θα σηκωθεί, θα εστοκίσει. Έχουμε time out που ζητάνε οι Jazz, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι, 58-51 το σκορ μετά το time out. Μπαντής με την μπάλα, σουτάρει για 3, θα στοκίσει ο Μπαντής. Ο καπετάνιος αφήνει την μπάλα για out. Να κερδίσει ο χρόνο ακόμα. 1-43 για το τέλος της αναμέτρησης. Καπετάνιος με την μπάλα. Κεσίδης. Πάσα στο Χρήστου. Αυτό σουτάρει. Θα στοχίσει. Αμυντικό από τον Καραγκούνη. Μακρινή πάσα στο Παρισάκι. Καπετάνιο, ο καπετάνιος Αλεξιάδης θα εστοχίσει. Αντώνης Αλεξιάδης, 58-53. 1-10, 5 πόντι διαφορά και κατοχή για την Γιουγκοπλάστικα. Έχουμε ένα άστοχο σουτ. Παντή στο αμυντικό, τρέχει με την πάρα, έχουν γυρίσει οι παίκτες. Αλεξιάδης για 3, δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Ευκαιρία να μειώσουμε, σπέδει διαφορά. Άτυχος Αλεξιάδης, μπάλα μπήκε και βγήκε, τρομερό παιχνίδι. Κεσίδης. Παντής. Θα στοκίσει ο Παντής, θα κερδίσει το φάουλ. Δικαίωμα για δύο βολές στον Παντή. Εδώ πρέπει να λειτουργήσει τώρα τα μπλοκάου της Γιουγκοπλάστικα. Αν αστοχίσει ο παίκτης τον Τζαζ. Ο Παντής θα αστοχίσει, θα κάνει το 58-54, 25 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Θα στοχίσει, έχουμε επιθετικό rebound όμως. Μπαντής για 3. Θα στοχίσει ο Χρήστου. Αδράνησε η Άννα Γιουγκοπλάστικα. Κεσίδης. Πάμε για τα, πάνε για τα πιτίνι Τζαζ. Χρήστου με την μπάλα. Δεν βιάζεται, 8-7-6. Στις 4 στην διαφορά. Κερδισμένο φάουλ από τον καπετάνιο. Πολύ στο σφύριγμα. Εκπέκτης ο οποίος είναι πολύ καλός στο λοπός. Έχουμε time out για τους Γιουγκοπλάστικα, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι. Γιάννης καπετάνιος στις βολές. 58-54 το σκορ, 4 δευτερόλεπτα για το τέλος της αναμέτρησης. Θα στοχίσει πρώτη βολή ο καπετάνιος. Δεν ξέρω κατά πόσο γυρίζει ένα το παιχνίδι. Θα ευστοχίσει, θα κάνει το 59-54 ο Μπαντής. Θα
γίνεται δευτερά επίθεση με το σούτ, άστοχο το παιχνίδι τελειώνει. Νικήτρια Γιουγκοπλάστικα, εξαιρετική και η Ανατόλια Ζάζ. Ένα ντέρμπι πρώτης αγωνιστικής που είχε νικητές τους γηπεδούχους. Καλό βράδυ με Σκαρπία.